τον Αλέφαντο. 5 τόνους μπαλά ο Αλέφαντος. 5 τόνους μπαλά ο Αλέφαντος. Έχει διαλύσεις πολλές όμως ο Αλέφαντος. Διαλύσεις μπορεί να έχει γιατί είναι 78 χρόνια. Και, και από παλιά τις είχε, όχι μόνο. Τώρα μεταξύ μας 5 τόνους μπάλα, αλλά είναι τόσο. Ναι. Γλύφτης είναι ο Αλέφαντος. Τόσο ιδιόρυθμος είναι. Όχι, γλύφτης είναι ο Αλέφαντος. Όχι ιδιόρυθμος, είναι γλύφτης. Δεν συμφωνώ σε αυτό. Γλύφτης είναι. Γλύφτης είναι. Γλύφτη τον πρόεδρο. Γλύφτης είναι. Εντάξει, τώρα ο παδός είναι μωρέ. Ο παδός είναι, το λες μία-δύο. Αυτός σε κάθε εκπομπή του 17 φορές γλύφει. Μας τον έκανε Παΐσιο. Τι να κάνουμε τώρα. Το Μαρινάκι τον έκανε πάρει. Καταρχήν, αβαντάρε το Φορτούνι. Πήρε γραμμή τώρα, αβαντάρε που λύσει το Φορτούνι. Το βλέπω εγώ. Αλήθεια είναι. Ναι, άσε τώρα. Είσαι γλύφτης, Αλέφαντε. Γλύφτης. Πέφτε. Το λέω, είναι γλύφτης. Είσαι γλύφτης. Πώς θα γίνει τώρα. Δημοκρατία, γουστάρε. Πείτε ό,τι θέλετε. Μη λέτε όμως πράγματα. Μη λέτε όμως τώρα. Γιώργο, παδό, παδό, Γιώργο, Γιώργο. Εγώ λέω ότι ο κόσμος του ΠΑΟΚ φοβάται να την πει στο Σαββίδη, γιατί ο Σαββίδης στα λεφτά του. Με αυτή τη λογική είναι, το είναι, είναι πάρα πολύ σωστό. Κάτσε ρε. Του ΠΑΟΚ είναι και να τοποθετηθώ λίγο εγώ. Μισό λεπτό. Εγώ πώς βλέπω τώρα. Γλύφτης του Ηρακλή είναι ο Λαδός. Γλύφτης του Άρη είναι ο Μένιος. Όχι. Πώς τις πράττω εγώ τώρα. Είπαμε ότι είστε γλύφτες. Αλλά η διαφορά μας φοβάστε. Είναι Αλέφαντο. Λοιπόν, γιατί δεν συμφωνώ ότι είναι ο παδός. Συγγνώμη λίγο. Να τοποθετηθώ εγώ λίγο πάνω. Στην περίπτωση. Για να λέει συγκεκριμένα. Το ξέρεις εσύ ότι παίρνει λεφτά. Το λέτε για τον άνθρωπο τώρα. Λοιπόν. Εσύ ανέκαθεν δεν έχει πάρει λεφτά από τον Ολυμπιακό ο συγκεκριμένος από 15.000 πόντα. Καταρχήν τον άκουσα σε μια εκπομπή εγώ τον Αλέφαντο που είπε: είμαστε 7,5 εκατομμύρια Ολυμπιακοί. Θα πάρω Τσίπρα, έβριζε τον Τσίπρα ενώ τον έγλυφε τον Τσίπρα πριν, μετά τον έκραζε. Είναι κολοτούπας ξεφτυλισμένος ο Αλέφαντος και γλύφτης. Έκραζε τον Τσίπρα και τον άλλον τον υφυπουργό να πούμε αθλητισμού και του λέει: είμαστε 7,5 εκατομμύρια. Αν κάνεις το Crexit, τολμήσεις και κάνεις το Crexit, θα πάω πόρτα-πόρτα σε όλους τους Ολυμπιακούς, θα σε ρίξω. Αυτό δείχνει γραμμή, πήρε γραμμή. Πήρε γραμμή. Πήρε γραμμή ο γλύφτης ο Αλέφαντος, όπως αβαντάρει κάθε μέρα το Φορτούνι. Ενώ δεν το γούσταρε το Φορτούνι. Δεν το γούσταρε το Φορτούνι. Ναι. Πήρε γραμμή λοιπόν, θεωρώ ότι πήρε γραμμή για να τον αβαντάρει, για να πουληθεί.